ναρκωτικό. Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστώ. Η ανακύκλωση μας αφορά όλους. Πετάμε στο μπλε κάδο, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικά. Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα στο σπίτι μας, βάζουμε τα ανακυκλώσιμα στις ειδικές τσάντες. Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στο μπλε κάδο. Όλοι μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή και να προστατέψουμε το περιβάλλον. Δήμος Πατραίων. Έχεις ακούσει για τα κέντρα κοινότητας? Γνωρίζεις ότι σε κάθε δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπάρχει και ένα για να σε υποστηρίξει? Γνωρίζεις ότι στα κέντρα κοινότητας μπορείς να ενημερωθείς για όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι, για όλους τους φορείς και για όλα τα προγράμματα που μπορούν να σου παρέχουν κοινωνική φροντίδα? Αν αντιμετωπίζεις προβλήματα οικονομικής αδυναμίας, ανεργίας, έλλειψης στέγης και χρειάζεσαι τη βοήθεια της πολιτείας, επισκέψου τώρα όποιο από τα 19 κέντρα κοινότητας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 είναι στο δήμο σου και ενημερώσου. Τα κέντρα κοινότητας είναι κοντά σου για να σε βοηθήσουν. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλεις να υιοθετήσεις ένα αδέσποτο? Έχεις αναρωτηθεί πώς βρέθηκαν στο δρόμο? Εμείς ευθυνόμαστε. Μην το προδίδεις, μην το εγκαταλείπεις. Η πράξη αυτή σε προσβάλλει και είναι παράνομη. Όταν υιοθετείς ένα ζώο, είσαι εσύ υπεύθυνος για την ευζοία του. Εμβολιασμός, στήρωση, τσιπάκι, καθημερινή βόλτα με το σακουλάκι υγιεινής, φροντίδα, αγάπη. Είναι μέλος της οικογένειάς σου, δεν είναι παιχνίδι. Σεβασμός στη ζωή. Μη το χτυπάς, μη το πονάς, μη το δένεις με αλυσίδα, μη πετάς νεογέννητα σε κάδους απορριμμάτων. Αισθάνονται όπως κι εσύ. Αν θέλεις να υιοθετήσεις, προτίμησε αδέσποτο της πόλης σου. Έχουμε όλη ευθύνη. Δήμος Πατραίων. Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας? Το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Ακτή Δημαίων 137 έναντι Βίλις Πάρκ. Τηλέφωνο 2610 525 779. Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω, η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Καμπανάκι κινδύνου και στην χώρα μας για την γρίπη. Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει ήπια
έως σοβαρή νόσο και κάποιες φορές να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Δηλώνουν οι γιατροί, οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και άτομα που πάσχουν από ορισμένα χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η χώρα μας βρίσκεται παραμονές της επιδημίας της γρίπης. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύονται κάθε χρόνο ή χάνουν τη ζωή τους από τη γρίπη δεν έχει κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, παρότι άνοικε σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η γρίπη μπορεί να πυροδοτήσει επεισόδιο καρδιακής προσβολής σε άτομα με καρδιακή νόσο, ενώ και οι διαβητικοί ασθενείς κινδυνεύουν να υποστούν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Δεν πρέπει όμως να είναι εφησυχασμένος ο κόσμος και ιδιαίτερα οι χρονίως πάσχοντες και αυτόν τον καιρό να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις εκδηλώσεις τύπου συγκεντρώσεων και γιορτών, γιατί δυστυχώς η γρίπη και κάθε λίμωξη μεταδίδεται πανεύκολα με τα σταγονίδια, με την ομιλία, με το πτάρνισμα, με την απλή χειραψία κτλ. Παρόλα αυτά, τα συμπτώματα της γρίπης είναι συγκεκριμένα. Είναι πολύ ψηλός πυρετός από το πρώτο 24ωρο, πάνω από 38,5. Είναι μεγάλη κακουχία, μυαλγίες, δύσπνοια, βήχας κτλ. Μοιάζουν με των ιώσεων, αλλά οι ιώσεις ξεκινάνε πιο ήπια και καταλήγουν να μην φτάνουν σε τόσο ραγδαία συμπτώματα. Ο ασθενής με γρίπη είναι αυτός που δεν μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα του κρεβάτι. Είναι σαν μαστιγωμένος, σαν να είναι κομμένος εντελώς. Η εποχική γρίπη, παρόλο που προλαμβάνεται από τον εμβολιασμό, είναι το πιο συχνό νόσημα και ευθύνεται για περίπου 40.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Ο πρώτος θάνατος για το 2018 από επιβεβαιωμένη γρίπη εξαιτίας των επιπλοκών της καταγράφηκε από το Κελπνό στα τέλη Νοεμβρίου. Πρόκειται για έναν άντρα, 49 μόλις ετών, ο οποίος παρότι άνοικε στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δεν είχε εμβολιαστεί. Και αυτό που λίγο κάποια ομάδα γιατρών και σε αυτούς συγκαταλέγουμε και εγώ, που αντιτίθεμαι είναι στις οδηγίες του Κελπνό, που αυτή την εποχή μεσούσης της γρίπης, μέσα στις λοιμώξεις, προτείνουν να κάνουμε αντιγρυπικό εμβολιασμό. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι δεδομένο ότι γίνεται τους φθινοπορεινούς μήνες στις ομάδες υψηλού κινδύνου και σε κανέναν άλλον. Πόσο μάλλον τώρα που αν κάποιος πάθει μία απλή λίμωξη ή πόσο μάλλον προσβληθεί και από γρίπη και έχει κάνει το εμβόλιο τις πρώτες 5 ημέρες, οι δυσκολίες που θα συναντήσει, γιατί θα έχει μία μισή γρίπη μέσα του λαϊκότερα, θα είναι πολύ σοβαρότερες. Οι γιατροί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και τονίζουν πως ο ασθενής θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του όταν θα δει τα πρώτα βαριά συμπτώματα, όπως πολύ υψηλός πυρετός που επιμένει πάνω από 2 ημέρες. Αν είναι ασθενής, θα πρέπει να συμβουλευτεί άμεσα τον γιατρό του συστήματος που πάσχει. Τον καρδιολόγο, τον πνευμονολόγο, τον ενδοκρινολόγο, τον παθολόγο του, για να του πει αν αυτό είναι γρίπη ή όχι. Αν είναι υγιής, θα πρέπει να περιμένει 2-3 24ωρα με τα ήπια συμπτώματα και αν αυτά επιμένουν ή χειροτερέψουν, θα πρέπει και αυτός να ζητήσει τη γνώμη του γενικού γιατρού ή του παθολόγου του και κατόπιν ενός ειδικευμένου γιατρού αν κάνει εντόπιση η γρίπη ή η λίμωξη στο κατώτερο ή στο ανώτερο αναπνευστικό. Τονίζεται επίσης πως οι πολίτες δεν θα πρέπει, χωρίς την έγκριση του γιατρού, να λαμβάνουν αντιβίωση. Η λήψη της αντιβίωσης στην Ελλάδα είναι το μόνιμο πρόβλημα, έτσι. Η ανθεκτικότητα των μικροβίων απέναντι στα αντιβιωτικά είναι τέτοια που δεν συναντάται πουθενά στο σύγχρονο κόσμο. Πουθενά στην Ευρώπη και στην Αμερική και στο δυτικό κόσμο τέτοια ανεκτικότητα και τέτοια ανθεκτικότητα των μικροβίων απέναντι στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι λάθος με τον παραμικρό και απαγορεύεται και οι φαρμακοποιοί, οι υπηρέτες υγείας με τον παραμικρό να δίνουν αντιβίωση και κυρίως χωρίς συνταγή. Ακόμα και οι συνάδελφοί μου γιατί δεν πρέπει να φοβούνται τον πρώτο πυρετό του πρώτου, δεύτερου 24ωρου, ιδιαίτερα σε υγιείς ομάδες, και να τους φορτώνουν από την πρώτη μέρα με αντιβίωση απλή ή πιο σοβαρή. Πρέπει λοιπόν να σταντάρουμε τα πράγματα και εμείς σαν ασθενείς, αλλά και οι γιατροί, να δούμε πρώτον αν είναι λίμωξη βαριά, δεύτερον αν είναι γρήπη και αν πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθεια του γιατρού ή ενός ειδικού. Έντονη φημολογία για ενδεχόμενη κάθοδο στις δημοτικές εκλογές ως επικεφαλής παράταξης για τον βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο. Ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εφόσον όμως ολοκληρωθεί, όπως ο ίδιος λέει, ο κύκλος των συζητήσεων. Ο κύριος Νικολόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης του Best, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και όσες ο ίδιος έζησε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αναφέρει ότι στην περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος και εκλεγεί και με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ως Ευρωβουλευτής, θα παραιτηθεί από τη θέση του Ευρωβουλευτή για να κρατήσει αυτήν του δημάρχου. Έντονη φημολογία το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τον ανεξάρτητο αρχαιοβουλευτή Νίκο Νικολόπουλο και το αν θα είναι τελικά υποψήφιος δήμαρχος Πατραίων. Όσον αφορά λοιπόν την απόφασή μου
στο να πω το μεγάλο ναι. Πιστεύω ότι δεν αρκεί η βούληση ενός πιθανού ακόμα υποψήφιου δημάρχου μέσα στους πολλούς που έχουμε. Ήδη μετράω 7, 8, 9, 10 που λένε ότι θέλουν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Και καλό το λένε και καλό είναι να νοιάζονται τόσο πολύ για την πόλη. Εκείνο όμως ξέρετε που προέχει είναι να αποφανθούν οι συνδημότες μας. Θέλω να δω ποιο είναι το όραμα, τι είναι εκείνο ακόμα που θα ξόρκιζε αυτή τη μιζέρια που σας είπα λίγο πριν, αυτή την κομματική υποταγή, μια υποταγή σε στήρες, σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις του ΚΚΕ και ξέρετε τελικά ποιος θα τα πει όλα αυτά, ο Σπίτο Νικοκύρης, ο αφέντης του μέλλοντος αυτής της πόλης και είναι άλλος, όχι, ο πατραϊκός λαός. Αυτό κάνω αυτόν τον καιρό λοιπόν, αφού γκράζουμε. Σήμερα το πρωί είχα μια συνάντηση στο Πάτρα Παλάς με παλιούς αγαπητούς φίλους που ήθελαν να συναντηθούμε γι' αυτό. Ο Νίκος Νικολόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους δημάρχους που έχουν υπηρετήσει την πόλη και φυσικά στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Ο απολογισμός, κατ' εμέ, αλλά νομίζω ότι εδώ μάλλον συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχει θετικό πρόσημο. Και αποδείχτηκαν εχθροί της πόλης η επιοικία και ακόμα τα καλολογικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι γνώρισα μετά το 1974 έναν δήμαρχο που πήρε μεγάλη πλειοψηφία και ήταν ανυπότακτος. Στη συνέχεια έναν άλλο δήμαρχο που είπαν ότι ήταν καλό παιδί και βγήκε και ξαναβγήκε. Ο άλλος ήταν ένας ανεκτός ως διαχειριστής, λογιστής, πολυκατοικίας. Ο τρίτος ήταν ένας υπερφύαλος. Ο τέταρτος ένας τρυφνός. Και ο επόμενος ένα αγαπητό παιδί. Έτσι λένε του τον δω τον τελευταίο, παρότι σταλινικός κομμουνιστής που έχει μείνει στα παλιά παλιά. Μια 40χρονη λοιπόν διαδρομή κατοφέρειας. Ο ίδιος σημειώνει πως για να είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες θετικές προϋποθέσεις. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω μέρα με τη μέρα πως δεν είμαι μόνος. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω πως από όλο το πολιτικό φάσμα έρχονται πρόσωπα και λένε ότι μάλλον ορίμασε, ήρθε η στιγμή να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ δηλώνω ότι έχω τη διάθεση. Έχω τον, ακόμα αν θέλετε, τη φλόγα να δώσω αυτή τη μάχη. Όμως δεν πρόκειται να κατέβω σε αυτή τη μάχη μόνος μου. Αυτά μετράω, αυτά λοιπόν θέλω να δω και αναλόγως θα πράξω. Θα είμαι παρόν όμως όπως και να έχει, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε Δημοτική Αρχή. Και όσο έχουμε υποψηφιότητες ισχνές, φοβάμαι ότι εξυπηρετούμε αθελά μας την παραμονή μιας Δημοτικής Αρχής που όλοι συμφωνούμε ότι οι καψεροί δεν κάνουν γι' αυτό, δεν το μπορούν, δεν το έχουν. Τι να σου κάνει ο κακομοίρης, δεν το περίμενε ποτέ. Εμείς του το φορτώσαμε, εμείς του το δώσαμε, ώρα είναι να τους αφήσουμε να συνεχίσουν την κομματική γυμναστική που την ξέρουν να την κάνουν πάρα πολύ καλά. Στο μεταξύ ξεκαθαρίζει τη θέση του σε σχέση με την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η διαβούλευση με τον κόσμο. Δεν πάμε να καταγράψουμε δυνάμεις, επαναλαμβάνω. Θα πάμε για να κερδίσουμε το Δήμο. Αν τυχόν εκλεγώ ευρωβουλευτής, εγώ θα παραιτηθώ από ευρωβουλευτής εάν ο κόσμος θέλει να είμαι δήμαρχος Πατρέων. Με νοιάζει να είμαι πίσω από μια σκουπιδιάρα και να τρέχω για να κάνω τον σκουπιδιάρη αυτής της πόλης, για να κάνω πραγματικά τον υπηρέτη αυτού του λαού. Με ενδιαφέρει πολύ και πιστεύω ότι θα είμαι και καλός δήμαρχος. Και πιστεύω αν είμαι και καλός δήμαρχος θα πεθάνω δήμαρχος. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι αναμένονται εξελίξεις αμέσως μετά την πρωτοχρονιά σε πάρα πολλά επίπεδα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία καλησπέρα. Καλησπέρα. Θύμα επίθεσης εφοριακός κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα της Πάτρας. Σε κατάστημα της Πάτρας, Έφη. Να πούμε ότι το έχουμε δει σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα.
Αυτή τη φορά λοιπόν και στην Πάτρα, δύο μέλη επιχείρησης, ο ένας ιδιοκτήτης και ο δεύτερος που ήταν μαζί του. Μόλις λοιπόν πήγε ο εφοριακός, ο οποίος εκτελούσε εντολές, πήγε να κάνει τη δουλειά του, ζήτησε την απόδειξη, δεν του έδωσαν την απόδειξη αγοράς προϊόντος που είχε πουληθεί. Και έτσι λοιπόν ο ένας από τους δύο άρχισε, τον χτύπησε. Ο εφοριακός κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και οι δύο άνδρες αναζητούνται. Οι δύο νταΐδες θα μπορούσαμε να πούμε, Έφη. Να πούμε ότι το περιστατικό το καταγγέλουν και το καταδικάζουν και η φοροτεχνική η Μαρία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λύνονται τα ζητήματα αυτά κατά αυτόν τον τρόπο. Με βία και το γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι κατά την εορταστική περίοδο, και να πούμε ότι έχουν εντατικοποιηθεί και στην αγορά. Είναι γνωστό ότι έχουν εντατικοποιηθεί. Πάμε όμως σε ακόμη ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Βγήκαν μαχαίρια στα Βραχνέικα. Ναι, έφυγε χθες το μεσημέρι δύο άτομα, ένας 25χρονος και ένας 47χρονος, επιτέθηκαν σε έναν 22χρονο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τρεις άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, ευτυχώς όμως ο τραυματισμός ήταν ελαφρύς και ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Οι δύο δράστες, να πούμε ότι αναζητούνται, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Και ο λόγος, Μαρία? Ο λόγος, ναι, είναι προσωπικές διαφορές. Προσωπικές διαφορές, μάλιστα. Πήγαν να λύσουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές με τα μαχαίρια. Θα τα πούμε, Μαρία, και στην συνέχεια του δελτίου μας. Στην προσοχή των οδηγών εφιστάει η ελληνική αστυνομία για τις ημέρες των γιορτών. Η Ελλάς έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με αυξημένη αστυνομική παρουσία στο οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα και η τοπική Ελλάς δίνει συμβουλές για την αποφυγή κλοπών και διαρρήξεων. Μέτρα για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων κατά την περίοδο των γιορτών λαμβάνει η τροχέα. Οι οδηγοί τονίζεται πως θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, όλες οι δυνάμεις τροχέας μας θα είναι στο δρόμο. Αστυνομική της τροχέας με συμβατικά οχήματα, αστυνομική της τροχέας με περιπολικά οχήματα, δίκυκλες μοτοσυκλέτες, πεζοί τροχονόμοι, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις εκδρομές και να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες. Ειδικότερα όσον αφορά το σχεδιασμό μας, θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση σε όλο το εθνικό δίκτυο και ειδικότερα στα σημεία που από τη στατιστική μας έρευνα έχει καταγραφεί ότι συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα και πολλές φορές στα αντιφόρα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, στους σταθμούς διοδίων θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση, στις εισόδους των πόλεων, όπου πολλές φορές παρατηρείται κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ή στις μεγάλες διασταυρώσεις μέσα στις πόλεις, θα έχουμε φροντίσει με πεζούς τροχονόμους να διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Ειδικό μέτρο έχει ληφθεί προκειμένου να έχουμε ειδικά συνεργεία, προκειμένου να διαπιστώνουν επικίνδυνες παραβάσεις και κυρίως την παράβαση της μέθης. Θα υπάρχουν ειδικά συνεργεία αλκοολομέτρησης και στα εθνικά δίκτυα αλλά και στις πόλεις. Οι αστυνομικοί μας συμβουλεύουν. Οι εορτές αυτές ίσως εδείκνυνται για ένα ποτό παραπάνω, πλην όμως πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν φροντίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Θέλοντας να δώσουμε κάποιες συμβουλές στους οδηγούς, θα θέλαμε να πούμε ότι πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν το όχημά τους, να κάνουν ένα τεχνικό έλεγχο αν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Από εκεί και πέρα να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν τόσο κατά το ταξίδι τους όσο και κατά το σημείο τελικού προορισμού τους. Να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό. Η ζώνη ασφαλείας μας δένει με τη ζωή. Οι δικυκλιστές να φορούν το κράνος τους. Να προστατεύουμε πάντα τα παιδιά μας, να τα βάζουμε στο πίσω κάθισμα και πάντα σε ειδικά μέσα συγκράτησης. Να μην οδηγούμε ποτέ όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. Να τηρούμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη λέει στις εθνικές οδούς, και να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν πίσω άνθρωποι οι οποίοι μας περιμένουν. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε τις καλές στιγμές από τις εορτές μας και να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, η τοπική ελληνική αστυνομία εφιστά σε όλους μας την προσοχή για να αποφύγουμε κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων. Πριν φύγουμε από το σπίτι μας, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι όλες οι πόρτες και όλα τα παράθυρα του σπιτιού είναι κλειδωμένα, είναι ασφαλισμένα. Αυτό το οποίο λέμε ακούγεται παντελώς κοινότυπο, το καταλαβαίνουμε. Πλην όμως, από τη στατιστική έρευνα την οποία έχουμε σαν ελληνική αστυνομία, προκύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των διαρρήξεων οικειών συμβαίνει με αυτόν τον απλό τρόπο.
δηλαδή από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα. Πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ κλειδιά σε περβάζια, σε γλάστρες, ποτέ να μην αφήνουμε σημειώματα για το διάστημα το οποίο λείπουμε και για το πότε θα επιστρέψουμε. Πρέπει να δοθεί ειδική μέρνα και να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην κοινοποιούμε στα social media την απουσία μας από το σπίτι και το πού βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι τα social media δίνουν μια διαδραστικότητα στο χρήστη, πλην όμως αυτό μπορεί να το κάνει όταν επιστρέψει στην οικία του μετά τις διακοπές του και όχι σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Ένα φωτοκύτταρο είναι απλό μέσο το οποίο πολλές φορές είναι αποτρεπτικό και επίσης η χρήση ενός συναγερμού εφόσον υπάρχει είναι πάρα πολύ καλό μέσο. Όταν είμαστε έξω, σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζί και πίνουμε το ποτό μας, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, δηλαδή το ρολόι μας, το πορτοφόλι μας, το κινητό μας τηλέφωνο, να μην είναι εκτεθειμένα πάνω στο τραπέζι. Οι κοπέλες, τις τσάντες τους, να μην τις έχουν κρεμασμένες πίσω από την καρέκλα τους ή σε άλλες καρέκλες όπου δεν μπορούν να τις επιτηρούν. Την ώρα που εμείς διασκεδάζουμε, δυστυχώς κάποιοι άλλοι μπορούν να προσέχουν τα προσωπικά μας αντικείμενα και να θέλουν να τα αφαιρέσουν. Στην συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου και πάλι. Μαρία, πληρότητα 100% στα Καλάβρητα. 100%. Είχαμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και ανάλογο, κάτι ανάλογο αναμένεται και τώρα την πρωτοχρονιά. Ναι, Έφη, υπάρχει πληρότητα 100%. Οι ξενοδόχοι αυτό τουλάχιστον δηλώνουν και είναι ικανοποιημένοι βέβαια. Η πρωτοχρονιά ενδείκνεται για τις ημέρες, τα Καλάβρητα ενδείκνεται για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Βλέπουμε και εικόνες. Πραγματικά είναι πανέμορφο το σκηνικό. Πολλοί μην ξεχνάμε, Έφη, ότι κάθε χρόνο επιλέγουν να κάνουν και αλλαγή χρόνου κάποιες φορές στο χιονοδρομικό. Είναι ένα μέρος γραφικό. Παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πρέπει να πούμε, Μαρία, ότι έχει γίνει τουριστικός προορισμός η περιοχή των Καλαβρίτων, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες και γενικότερα το χειμώνα. Και βέβαια έχει γίνει τουριστικός προορισμός μετά την ολοκλήρωση της Πατρών Κορίνθου. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση και πάρα πολλοί Αθηναίοι επιλέγουν την περιοχή των Καλαβρίτων για τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες διακοπές. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν την επιλέγουν πλέον μόνο κάτοικοι της Αχαΐας ή και γενικότερα εδώ κοντά. Έρχονται πάρα πολλοί από την Αθήνα. Γι' αυτό και παρουσιάζεται 100% πληρότητα στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε έτσι να αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η περιοχή με το χιονοδρομικό που θα εξυγχρονιστεί. Και όπως είπαμε και πριν, είναι μια όμορφη περιοχή. Το σκηνικό είναι υπέροχο αυτό τον καιρό. Υπάρχει χιόνι στο χιονοδρομικό. Και βέβαια θα περάσουν πολύ καλά. Θα περάσουν πάρα πολύ καλά, ναι. Να σε ευχαριστήσω. Σε άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, χωρίς παιδική χαρά, ακόμη μια συνοικία της Πάτρας. Στο Βλατερό, οι κάτοικοι της περιοχής είδαν πριν από αρκετούς μήνες τους υπαλλήλους του Δήμου να φέρουν τα παιχνίδια. Υπέθεσαν ότι τα πήραν προς αντικατάσταση και θα υπάρξει μια νέα ασφαλή παιδική χαρά. Το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο χώρο είναι μια ταμπέλα η οποία θυμίζει πως το χώρο κάποτε λειτουργούσε παιδική χαρά. Εδώ και ένα χρόνο περιμένουν οι κάτοικοι στη συνοικία Βλατερό της Πάτρας να δουν τους υπαλλήλους του Δήμου να φτιάχνουν ξανά την παιδική χαρά και να τοποθετήσουν και πάλι τα παιχνίδια που απομακρύνθηκαν. Είμαστε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Πάτρας και το μήνυμά μου θα ήταν ότι είναι κρίμα αυτή η πλατεία να είναι τόσο άδεια και έρημη. Η ζωντάνια της πλατείας, άμα μπουν τα παιχνίδια, θα ανέβει κατευθείαν. Έχει πολύ κόσμο και πολλά παιδιά η γειτονιά μας, όπου στερούνται αυτή τη χαρά, της παιδικής χαράς. Ήταν οι κούνιες, ήταν χαλασμένες, η τσουλήθρα ήταν και αυτή σπασμένη. Εντάξει, τα πέταξαν γιατί ήταν κίνδυνος για τα παιδιά. Ήρθαν το καλοκαίρι να κλαδεύσουν τα δέντρα, που δεν επιτρέπεται. Το καλοκαίρι δεν κλαδεύουν δέντρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και τους πήραμε την άμμο των φάντων και τους είπαμε να έρθουν το φθινόπωρο. Τα δέντρα είναι επικίνδυνα, με δυνατό αέρα πέφτουν κλαριά. Είναι 70-80 χρόνια τα δέντρα αυτά, δεν είναι τωρινά. Εδώ τα παιδάκια που παίζουν, έχει άλλη κοντινή πλατεία. Δυστυχώς από τότε που έφυγαν οι κούνιες, παιδάκια δεν υπάρχουν. Η παιδική χαρά μέχρι περίπου πριν ένα χρόνο γέμιζε με μικρά παιδιά. Τώρα ερήμωσε, λένε οι κάτοικοι, και επιρρύπτουν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή που μέχρι σήμερα
δεν έφτιαξε την παιδική χαρά. Πριν ένα χρόνο έγινε η αποξήλωση των παιχνιδιών της παιδικής χαράς. Αιτία αυτών ήταν ότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς από τότε η πλατεία έχει ερημώσει. Υπήρχαν οικογένειες όπου φέραν τα παιδάκια τους και παίζανε. Τώρα η κατάσταση είναι όπως τη βλέπετε, έρημη και άδεια η πλατεία. Και φαντάζομαι ότι πηγαίνουν κάπου αλλού τα παιδάκια για να παίξουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη για την παιδική χαρά. Υπάρχει άλλη κοντινή παιδική χαρά? Η πιο κοντινή παιδική χαρά είναι η πλατεία Όλγας, όπου αναγκάζονται οι οικογένειες και κατεβαίνουν προς το κέντρο με περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερο κίνδυνο για τα παιδιά. Εδώ ήμασταν πιο ήρεμα, πιο όμορφα, περισσότερο στη φύση. Είναι από πάνω μας και το δασίλειο, πολλά δέντρα. Είναι μια πλατεία όπου ήταν για την Πάτρα πολύ καλή και είχε κόσμο. Είχε τις προδιαγραφές, γιατί είχε και χώρο γύρω-γύρω. Σίγουρα, σίγουρα. Τα παιδάκια να βγουν στον δρόμο. Καθόλου, καθόλου. Ήταν εδώ πέρα η καλύτερη για όλα τα παιδιά. Και εμείς ήμασταν παιδιά και εμείς εδώ μεγαλώσαμε, οπότε γνωρίζουμε την κατάσταση. Και περιμένατε, φαντάζομαι, όταν είδατε να απομακρύνονται αυτά τα παιχνίδια, να αντικατασταθούν κάποια στιγμή? Δηλαδή, θεωρήσατε ότι θα περάσουν 1, 2, 3, 5, 6 μήνες, θα υπήρχε μια αντικατάσταση? Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς όμως η κατάσταση παραμένει ίδια όπως βλέπετε. Περιμένουμε για το καλύτερο, έχουμε ακούσει για κάποιες διαμαρτυρίες, δεν είμαστε σίγουροι. Ελπίζω όμως να έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν, γιατί η πλατεία πρέπει να αντικαταστήσει τα παιχνίδια της. Στο σημείο έχει μείνει μόνο η πινακίδα που συμβουλεύει. Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται. Η χρήση των παιχνιδιών επιτρέπεται σε παιδιά από 3 έως 12 ετών. Η χρήση των παιχνιδιών απαγορεύεται αυστηρά από ενήλικες. Απαγορεύονται σκυλιά και άλλα ζώα στο χώρο των παιχνιδιών. Μια πινακίδα που δεν έχει κανένα νόημα, αφού τα παιχνίδια αφαιρέθηκαν από το σημείο και οι κάτοικοι παραμένουν στο περίμενε για την αντικατάστασή τους. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς έχουμε ξεχαστεί, αν και είναι δύσκολο να το πιστέψω. Πιστεύω όμως. Μια διαφορία ότι... δηλαδή. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Σε πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς την κρατούσαμε την πλατεία ζωντανή, η ηλικία μας και η επόμενη γενιά. Πλέον όμως χωρίς τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, η αμέσως επόμενη γενιά δεν μπόρεσε να σταθεί εδώ. Δεν μπόρεσε να μείνει κοντά στην πλατεία, δυστυχώς. Και από την παιδική χαρά στα φορολογικά, μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλησπέρα Μπόκαρη. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Πληρώθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του κοινωνικού μερίσματος. Πληρώθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του κοινωνικού μερίσματος. Και δυστυχώς υπήρξαν κάποιοι φορολογούμενοι που δεν τα πήρανε. Ενώ τους είχε εγκριθεί η αίτηση αρχικά, για ποιο λόγο? Ξαφνικά εχθές είδαμε ότι η αίτηση αυτή είναι ακυρωμένη. Διότι για πρώτη φορά φέτος έγινε διασταύρωση στους λογαριασμούς IBAN. Εκ παραδρομής, ο φορολογούμενος αυτός είχε δώσει το λογαριασμό του γιου του, με αποτέλεσμα στη διασταύρωση που έγινε να μην είναι ταυτοποιημένο το IBAN με το ΑΦΜΗ και να του ακυρωθεί έτσι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει χάσει τα χρήματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει μία ένσταση στην ΕΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει διορθωτική πλέον. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή έχει κλείσει από την προηγούμενη Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι και οι δικαιούχοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο πώς συμπληρώνουν την αίτηση. Και νομίζω ότι για το IBAN το είχατε πει, το είχατε επισημάνει. Το είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, επειδή φέτος θα γινόσανται οι διασταυρώσεις, να φέρουν το σωστό IBAN. Δόθηκαν και 80 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχαν αρχικά υπολογιστεί, όπου κάποιοι από τους δικαιούχους, ενώ είχαμε κάνει την αίτηση και ήταν μη δικαιούχος, ξαφνικά εχθές είδαμε ότι είναι δικαιούχος και πήρε 200 ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε από εδώ είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις όταν είναι στα όρια προς τα πάνω, άσχετα αν το δικαιούνται ή όχι. Να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, με τα χρήματα τα παραπάνω που έδωσε το Υπουργείο, να πάρουν και αυτοί το μέρισμα που δικαιούνται. Μάλιστα. Πάμε όμως στα τέλη κυκλοφορίας. Λίγη προθεσμία. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες ότι θα δοθεί παράταση. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα. Συνήθως αυτό γίνεται γνωστό την τελευταία στιγμή, στις 31 Δεκεμβρίου, γύρω στο μεσημέρι. Ποιο είναι το πρόστιμο όμως και αν δεν πληρώσουμε τα τέλη πληροφορίας? Αυτή τη στιγμή εμείς θα μιλήσουμε με αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Αν έχουμε κάποια παράταση θα το πούμε εκτάκτως τη Δευτέρα.
Μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, λοιπόν, θα πρέπει οι φορολογούμενοι, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, να καταθέσουν τις πινακίδες, όπου και γι' αυτό είναι η τελευταία μέρα τη Δευτέρα, και όταν θα έχουν τα χρήματά τους, να πάνε να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας στην εφορία και να πάρουν πίσω τις πινακίδες. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, δυστυχώς πάνε στο διπλό. Βεβαιώνονται στο διπλό, στο αφημί τους. Όπου εκεί πέρα πλέον θα πρέπει μετά να κάνουν ρύθμιση για να τα αποπληρώσουν. Διπλασιάζεται λοιπόν το ποσό. Το ίδιο ισχύει για τα αυτοκίνητα, το ίδιο ισχύει και για τα μηχανάκια. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα. Βγήκε η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. Συγγνώμη, κύριε Μπόκαρη. Επιτέλους. Επιτέλους, την περιμέναμε αυτή την απόφαση πολύ καιρό. Βγήκε και η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. Άνοιξε και η πύλη, η εφαρμογή στο τάξης για να υποβληθούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά για το επίδομα θέρμανσης. Έχουμε πολλές αλλαγές συγκριτικά με πέρσι. Βλέπουμε και την πρώτη κάρτα. Βλέπουμε και την πρώτη κάρτα εδώ πέρα, όπου θα δούμε, αν και εμείς ανήκουμε στη γάμα ζώνη, εκτός από τα καλάβρητα που ανήκουν στη β' ζώνη. Θα πιάσω αυτές τις δύο ζώνες που μας αφορούν άμεσα. Όπως βλέπουμε, στη β' ζώνη, που είναι τα καλάβρητα, ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό σπιτιού είναι τα 15 λίτρα. Για τον άγαμο φτάνει τα 1200 και για τον έγκαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια τα 1500 λίτρα. Στην τρίτη ζώνη είναι 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο για τον άγαμο τα 640 και για τον έγκαμο τα 800. Πέρσι για τον έγκαμο ήταν 640 και 500 λίτρα για τον άγαμο. Έχουμε αλλαγές, έχουμε λοιπόν αλλαγές προς τα πάνω. Όπως επίσης έχουμε και αλλαγή στην επιδότηση αναλίτρο στο πετρέλαιο. Πάμε πάλι εδώ πέρα στην β' και στη γ' ζώνη που μας αφορά, όπου εμείς ως νόμος Αχαΐας είμαστε στην τρίτη ζώνη. Επαναλαμβάνω ότι στη β' ζώνη πάνε μόνο τα καλάβρητα από τον νομό Αχαΐας. Νομός Ετωλοκαρνανίας, νομός Αχαΐας είναι στην γ' ζώνη. Εδώ βλέπουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος του πετρελαίου. Είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.000 ευρώ για τον άγαμο, 20.000 ευρώ για τον έγκαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Δικαιούχοι είναι, έχουμε και αλλαγή στην ακίνητη περιουσία, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ από 100.000 που ήτανε. Πάμε στα 130 για τους άγαμους και από 200.000 που ήταν για τους έγκαμους πάμε 250.000. Όπου το ίδιο ισχύει και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ανεξαρτήτως ζώνης, για κάθε κατοικία χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά και σε έγκαμους μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό δεν υπήρχε πέρσι. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν αρκετές αλλαγές. Και στην τελευταία κάρτα, το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου του 19, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου του 19. Όμως, η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του τάξης. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Πρώτου του 19, επειδή άνοιξε σήμερα η εφαρμογή, η πληρωμή θα γίνει έως 15 Δευτέρου του 19. Και για τις υπόλοιπες αιτήσεις από 16 Πρώτου 19 έως 31 Πέμπτου, η πληρωμή θα γίνει στις 28 Έκτου του 19. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον ετούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι τις 15 Εβδόμου του 19. Και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ετών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα θα το πάρει στις 11 Οκτωβρίου του 19. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρκετές αλλαγές φέτος σε σχέση με το επίδομα θέρμανση. Να πάμε όμως, κύριε Μπόκαρη, είναι τελευταίες ημέρες του 2018, να πάμε και στις τελευταίες φορολογικές μας υποχρεώσεις μέχρι την τελευταία ημέρα του 2018, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν ρυθμίζονται όπως είπαμε, έχουμε να πληρώσουμε την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων. Την τέταρτη δόση του ένφια. Φυσικών και νομικών προσώπων. Το ΦΠΑ για όσους έχουν διπλογραφικά βιβλία.
Φόρο μισθωτών υπηρεσιών μηνός Οκτωβρίου. Το ΙΚΑ του μηνός Νοεμβρίου. Τις ρυθμίσεις προς την εφορία 12-24 εκατοστάρες. Τον ΕΦΚΑ του μηνός Νοεμβρίου που είναι μέχρι και τη Δευτέρα. Και τις ρυθμίσεις των ΕΦΚΑ όσοι έχουν κάνει. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν. Αρκετά είναι. Μέχρι, τις, μέχρι τη Δευτέρα. Μέχρι την Δευτέρα και μαθαίνουμε ότι είναι σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ συνεπής ο ένας στους 4 φορολογούμενους. Όχι. Στον ΕΝΦΙΑ ένας στους 4 δεν έχει πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό λέω, συνεπής. Ασυνεπής. Δεν έχει πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. Και αυτό, όπως διάβαζα σήμερα, το Υπουργείο, η Ανεξάρτητη Αρχή το χαρακτηρίζει ως εγκληματική ενέργεια. Εγκληματική ενέργεια. Αν είναι δυνατόν. Τι να πούμε. Τι να πει. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει θεωρείται εγκληματική ενέργεια η μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Έχουμε, είχαμε πει πάλι ότι αναμενόταν η παράταση του νόμου Κατσέλη έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Σήμερα υπογράφηκε η απόφαση για την παράταση του νόμου Κατσέλη μέχρι το Φεβρουάριο και έχει υπογραφεί και η απόφαση για την παράταση του εξοδικαστικού για άλλο ένα χρόνο. Όπου θα είναι με πιο ελαστικά κριτήρια, όπως λένε, για να μπουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. Τώρα πώς θα μπουν, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Βόκαρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω. Η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Η ανακύκλωση μας αφορά όλους. Πετάμε στον μπλε κάδο, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικά. Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα στο σπίτι μας, βάζουμε τα ανακυκλώσιμα στις ειδικές τσάντες. Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στον μπλε κάδο. Όλοι μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή και να προστατέψουμε το περιβάλλον. Δήμος Πατραίων. Έχεις ακούσει για τα κέντρα κοινότητας? Γνωρίζεις ότι σε κάθε δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπάρχει και ένα για να σε υποστηρίξει? Γνωρίζεις ότι στα κέντρα κοινότητας μπορείς να ενημερωθείς για όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι, για όλους τους φορείς και για όλα τα προγράμματα που μπορούν να σου παρέχουν κοινωνική φροντίδα? Αν αντιμετωπίζεις προβλήματα οικονομικής αδυναμίας, ανεργίας, έλλειψης στέγης και χρειάζεσαι τη βοήθεια της πολιτείας, επισκέψου τώρα όποιο από τα 19 κέντρα κοινότητας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 είναι στο Δήμο σου και ενημερώσου. Τα κέντρα κοινότητας είναι κοντά σου για να σε βοηθήσουν. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλεις να υιοθετήσεις ένα αδέσποτο? Έχεις αναρωτηθεί πώς βρέθηκαν στο δρόμο? Εμείς ευθυνόμαστε. Μην το προδίδεις, μην το εγκαταλείπεις. Η πράξη αυτή σε προσβάλλει και είναι παράνομη. Όταν υιοθετείς ένα ζώο, είσαι εσύ υπεύθυνος για την ευζοία του. Εμβολιασμός, στήρωση, τσιπάκι, καθημερινή βόλτα με το σακουλάκι υγιεινής, φροντίδα, αγάπη. Είναι μέλος της οικογένειάς σου, δεν είναι παιχνίδι. Σεβασμός στη ζωή. Μη το χτυπάς, μη το πονάς, μη το δένεις με αλυσίδα, μη πετάς νεογέννητα σε κάδους απορριμμάτων. Αισθάνονται όπως κι εσύ. Αν θέλεις να υιοθετήσεις, προτίμησε αδέσποτο της πόλης σου. Έχουμε όλη ευθύνη. Δήμος Πατραίων. Περίπου στις 140.000 αναμένεται να φτάσουν φέτος τα γράμματα των παιδιών στον Άγιο Βασίλη που στέλνονται μέσω των ΕΛΤΑ. Τα κόκκινα γραμματοκιβώτια περιμένουν τα γράμματα μικρών και μεγάλων και φέτος, όπως μαθαίνουμε, δεν λείπουν τα συγκινητικά γράμματα των παιδιών που
ζητούν δουλειά για τους γονείς τους ή ζητούν από τον Άγιο Βασίλη να κάνει καλά κάποιον που έχει πρόβλημα υγείας. Έπιασαν μολύβι και χαρτί και έγραψαν και φέτος μικροί και μεγάλοι τα γράμματά τους προς τον Άγιο Βασίλη. Πήραν το δρόμο για τα ΕΛΤΑ και στα κόκκινα κουτιά έριξαν το γράμμα. Ανάμεσα στα γράμματα και φέτος συγκινητικές επιθυμίες. Ζητούν να βοηθήσει ο Άγιος Βασίλης να φέρει δουλειά στους γονείς τους. Ζητούν ακόμη υγεία για δικούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ασθένειες. Πάρα πολύ δώρο τεχνολογία ζητάνε, δηλαδή τάμπλετ, κινητά κτλ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που απλά ζητάνε να βρουν μια δουλειά για τον μπαμπά ή τη μαμά ή που θέλουν να γίνει καλά ένα συγγενικό πρόσωπο που είναι άρρωστο. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκινητικά γράμματα των ενηλίκων και το δίνω λίγο μεγαλύτερη έμφαση των ενηλίκων στα συγκινητικά, γιατί είναι αυτά που είναι πιο συνειδητοποιημένα, που το γράφουν και απλά για κάποιου σε ένα στάδιο ψυχοθεραπείας, δηλαδή ψυχανάλυσης, απλά και μόνο να το διαβάσουν και να το γράψουν. Εκτιμάται μάλιστα πως φέτος θα φτάσουν τα 140.000 τα γράμματα, αυξημένα κατά 20.000 σε σχέση με πέρυσι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι τα συλλέγουμε, τα ξεχωρίζουμε, βλέπουμε ποια έχουν σωστά γραμμένα τον αποστολέα και τον παραλήπτη, ώστε να μπορούμε εμείς να απαντήσουμε ως ελληνικά ταχυδρομεία ότι το έχουμε παραλάβει το γράμμα και το έχουμε στείλει στον Άγιο Βασίλη. Εμείς είμαστε οι βοηθοί του έτσι κι αλλιώς. Και παράλληλα τους στέλνουμε και μια απαντησούλα με ένα μικρό φιλοτελικό δώρο σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο, γιατί και οι ενήλικες γράφουν γράμματα, δεν είναι μόνο τα παιδιά, που στέλνουν γράμματα. Έχουμε πολύ αυξημένη ροή γραμμάτων φέτος. Σκεφτείτε ότι πέρσι είχαμε παραλάβει 120.000 γράμματα. Φέτος η ροή φαίνεται ότι θα κλείσει πάνω από 140.000 γράμματα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και στέλνουμε και τις απαντήσεις σε όλα αυτά. Τα κόκκινα γραμματοκιβώτια των ελληνικών ταχυδρομείων από τις 3 Δεκεμβρίου ήδη δέχονται γράμματα και θα συνεχίσουν να δέχονται μέχρι τις 4 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Βασίλης διαβάζει όλα τα γράμματα. Φυσικά. Όλα τα γράμματα τα οποία εμείς θα στείλουμε και θα παραλάβει ο Άγιος Βασίλης θα διαβάζει, τους έλεγε τις απαντήσεις, τους κάνει τα δώρα τους. Δεν έχει σημασία αν ήσουν καλό ή κακό παιδί, δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά, όλα τα παιδιά είναι καλά έτσι κι αλλιώς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά συνεχίζουν, πιστεύουν στη μαγεία του γραπτού και όχι με email ή με SMS, στέλνουν τις ευχές τους και πολλά απλά δεν ζητάνε και δώρα. Έτσι, πολλά γράμματα και παιδιών και ενηλίκων, απλά είναι μια ευχή, ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ στον Άγιο Βασίλη. Δηλαδή, προχθές διάβαζε ένα γράμμα ενηλίκου 40 ετών που έγραφε για πρώτη φορά γράμμα που δεν είχε γράψει ποτέ στη ζωή του και έλεγε ακριβώς αυτό, ότι δεν είχα γράψει ποτέ όταν ήμουν παιδί γράμμα για Βασίλη μου, αλλά επειδή ομορφαίνει στις νύχτες των παιδιών μου, ήθελα απλά και μόνο να σου πω ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις των κατοίκων των ΙΤΕΟΝ που είναι έτοιμοι και στέκονται επί ποδό στην περιοχή τους. Έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας και πρέπει να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν. Σε καμία περίπτωση, όπως λένε, δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει ακνοβολία πάνω από τα κεφάλια τους και ειδικά σε ένα σημείο κοντά στο οποίο λειτουργεί δημοτικό σχολείο. Θα κάνουμε κινητοποίηση να δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω ενέργειες για να φύγει η κεραία από εδώ. Αλλά πρέπει να ντρέπεται και λιοξημένος κύριος, γιατί δεν σέβεται και τους κατοίκους εδώ. Οι κάτοικοι βεβαίως είναι αναστέτοι εδώ πέρα και φοβούνται. Και μου κάνουν πολλά παράπονα πώς σε βάλει την κεραία, πώς το επιτρέψανε. Πώς γίνεται δημοτική αρχή και δεύτερη φορά να δίνει άδεια και να μην βγάζει ένα εντέλεστε ο Δήμαρχος Πατέρων. Εντέλεστε μπορεί να βγάλει για άλλους λόγους η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος. Για να βγάλει ένα εντέλεστε για την ποιότητα των κατοίκων. Ο Δημοτική Αρχή δεν μπορεί. Για ποιο λόγο? Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.